και το διαπρόσωπα τα πέντε υπαρόντα από τον Ντράκιν. Υποδειγματική εκτέλεση jump shoot από έναν μεγάλο σούτερ όπως είναι ο Νέναν Μάρκοβιτς. 35-36, ξανά προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. Σε ένα μάτι που πηγαίνει πλέον κόντρα. Θα οδηγήσει δύσκολα ο Μάρκοβιτς, πιστεύω ότι όπως σου έλεγα θα είναι πλέον το κλειδί στην υπόθεση, γιατί παρότι γύρισε ο ΠΑΟΚ με τον Βασιλιάδη άμυνα πλέον επάνω του, νομίζω ότι είναι δύσκολη άμυνα με τους χώρους. Την επίθεση, 4 πόντους δηλαδή. Και εδώ ξανά μια εκπληκτική εκτέλεση από ένα πολύ μεγάλο σούτερ. Τον έναν Μάρκοβιτς δεν χρειάζεται να δούμε στον Ολυμπιακό, δεν είναι με τον Πανιόνιο. Τον βλέπαμε χρόνια στην Πόσνα, στην Τριέστη, στην Κύρια, στην Κάπολη δηλαδή, στην Παντζαλόνα. Παγίδα δηλαδή με δεύτερο παίκτη το σκοτ. Μάρκοβιτς εξαιρετικά ψύχρεμος μέσα στην κοσμοχαλασιά. Τρέξει ο Ολυμπιακός. Μάρκοβιτς. Προτιμάτησε και καλά έκανε ο Μπόσνιος. Το λέει Μάρκοβιτς. Ένα Μάρκοβιτς. Ολυμπιακός. Νιώθησε 42-43. Είναι φανερό, φανερά να βάζει. Μάρκοβιτς για τρεις. Κάτος. Καταμόνι. Ένα άλλο. Καλό. Δεν είναι μέσα και την άκρη. Κόλαρο. Να πάει πάνω. Μάρκοβιτς θα πάρει το πιο καλό σου σκέφτη. Γιώνεται αυτό που σκέφτει το λίγο. 4-40 πριν από το τέλος του 2 πόντων από τον Μάρκοβιτς. 4-6 του Μουγκρού. 4-6 του Τελικέντου Νόρα. Έτσι, ο Μάρκοβιτς. Και Μάρκο Τζόνσον με τον Γιαννουτάκο. Εδώ που πέσει και ο Λιβουτάκος. 4-6. Όλα όπου βρεθεί, όπου μπορεί να βοηθήσει. Τανά ο Μάρκοβιτς. Μεγάλη δικαιώση, για να δούμε, να πεις να παίξεις και σε και να τον πολύ μεγάλη πόλη, για κανένα λόγο, για το μάλλον είναι και παίξεις τον οποίο δεν έχει.